Καλημέρα. Αυτό το αμάξι, το μοντελάκι του Supra, μπορεί να κάνει μόνο 250 ευρώ, να το αγοράσεις και αν κάτι δεν πήγαινε καλά, δηλαδή κάτι ήταν σπασμένο για αυτά εδώ πέρα και δεν είχε εγγύηση, θα έλεγες, εντάξει μωρέ, έχασα και 250 ευρώ. Αλλά με να αγοράσεις κάτι τέτοιο, okay, το οποίο θα σε πάει πίσω οικονομικά πολύ περισσότερο, καλό είναι να το έχεις τσεκάρει. Και ναι, το Car Vertical τσεκάρει και τέτοια αμάξια, συλλεκτικά, παλιά, ιστορικά, όπως είχαμε δοκιμάσει και με το 3000T μου και μας είχε βγάλει ότι είχε τρακάρει, κάτι που δεν μας είχε πει ο διοκτήτης. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα τώρα ενός Hyundai i20, το οποίο το βάλαμε στο Car Vertical, βάζετε το serial number του, δηλαδή τον αριθμό πλαισίου, και σας βγάζει όλες τις πληροφορίες για την Ευρώπη, προσοχή είναι για Ευρώπη, εισαγωγή δηλαδή, αν πα σε μια μάντρα και σου πει αυτό και θα από εξωτερικό, εκεί θα το βρει. Αν είναι ελληνικό, δηλαδή το έχει πάρει κάποιο Ελλάδα πρώτο χέρι και το πουλάει σε ένα, δεν θα βγάλει πληροφορίε. Το Car Vertical τσεκάρει μόνο στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είμαστε μαύρη τρύπα, το έχω ξαναπεί. Πάμε να δούμε τώρα, ας πούμε. Hyundai i20. Χιλιόμετρα πρόβλημα, ζημιά πρόβλημα, κλασικά. Έχει αφήσει χώρο για να το βάλω κάπου. Από εδώ. Ωραία. Πάμε εδώ φωτογραφίε. Άψογο φαίνεται τι φωτογραφίε. Οι φωτογραφίε αυτέ είναι του 22, τον έκτο. Τον 7ο του 22, πάλι οι ίδιες. Το τρακάρισμα δεν βλέπω. Χιλιόμετρα γυρισμένα. Λοιπόν, στα χιλιόμετρα λοιπόν είχε πάει τον 2ο του 24 στα 86 και τον 5ο γυρισμένα 66. Οπότε 70-80, 20.000 χιλιόμετρα γυρισμένα. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, ζημιά, καταγραφή ζημιών δεν έχει όμως φωτογραφίες σε αυτήν την περίπτωση. Στην Πολωνία όμως, στην Πολωνία είχε ένα τρακάρισμα 15-20 χιλιάρικα. Άρα διαλύθηκε. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν έχει όμως φωτογραφίες. Συνήθως το Car Vertical έχει από τις ασφαλιστικές, το παίρνει ασφαλιστικές, του βγάζει φωτογραφία από το τρακάρισμα και μετά η αστυνομία τις κρατάει και σας εμφανίζει. Σε αυτό δεν έχει φωτογραφίες. Το οποίο, σου κάνει το μυαλό σου να οργιάζει. Πάντως 15-20 χιλιάρικα η ζημιά στην Πολωνία που έπαθε είναι χοντρή. Εγώ, ειδικά χωρίς να έχω δει τι ζημιά είναι, γιατί όταν έχεις φωτογραφίες μπορείς να δεις και να πεις: εντάξει, μωρέ, ήταν από τα δεξιά, έφαγε τρεις πόρτες στην πόρτα, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι. Όταν δεν τις βλέπεις, είναι ακόμα χειρότερα. Εγώ, αμάξι που δεν έχω τις φωτογραφίες, αλλά ξέρω ότι έχει ζημιά, όπως λέει το Car Vertical, δεν θα το ακουμπούσα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα. Σου λέει την τιμή που παίζουν, σου λέει τι είχε αυτό από το εργοστάσιο και σου λέει: Πολωνία ξεκίνησε, όλο το ιστορικό του. Πολωνία το 19, ταξινόμηση στην Πολωνία. Τέθηκε πόλη στην Πολωνία, πουλήθηκε Πολωνία, Πολωνία, Πολωνία. Ζημιά το 24, ξανατέθηκε πόλη στην Πολωνία. Το 24, τον δεύτερο έγινε το τρακάρισμα, το φτιάξαν, το πουλήσανε και στην Ελλάδα ξαφνικά βρέθηκε τον 7ο του 24, πιπίλα, όπως το βλέπεις στις φωτογραφίες. Κάτσε να δω, πας και φαίνεται στις φωτογραφίες η ζημιά, μήπως κάτι δεν είδαμε. Όχι, δεν έχει δυστυχώς. Το έχει από κάποια επιθεώρηση. Σε τι κατάσταση βρισκότανε, που φαινόταν άψογο. Ναι, παρόλα αυτά με το Car Vertical σας λέω μπορείτε να δείτε τα χιλιόμετρα που είναι γυρισμένα και για να έχουν γυρίσει χιλιόμετρα σίγουρα και το φτιάξιμο από το τρακάρισμα θα ήταν αρπακόλα. Εγώ ας πούμε συγκεκριμένα δεν θα το κουμπούσω αυτό το αμάξι. Είναι danger, danger. Και σας ξαναλέω, συνήθως είναι η πρώτη φορά στα πόσα έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει καμιά πενταριά Car Vertical. Η πρώτη φορά που δεν έχει φωτογραφίες, αλλά σου λέω ότι υπήρχε ζημία. Οπότε ειδικά σε αυτήν την περίπτωση που δεν έχει φωτογραφίες να δει τι ζημία υπήρχε, για να το παίξει λίγο, λοιπόν, να πει στον πολιτή: Κοίταξε, αυτό είχε φάει δύο πόρτες, ξέρω εγώ. Ρίξε μου λίγο την τιμή. Δεν το ακουμπάω εγώ προσωπικά. Αυτά. Car Vertical. Ρε Γκαράζ 20% έκπτωση. Μπαίνετε που μπαίνετε στο Car Vertical GR. Βάζετε να πάρετε ελέγχους, μαξιώς περισσότερους ελέγχους πάρετε τόσο πιο φθηνό. Δηλαδή, ένας ελέγχος κάνει 20 κάτι ευρώ, οι δύο πέφτουν στα 15-16 κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, οι τρεις στα 10 ευρώ. Βάζετε το κουπόνι μου RENGARAGE, okay, μείον 20%, είναι σημαντικό νούμερο, στα 10 ευρώ είναι 2 ευρώ. Οπότε μπορείς να πάρεις και έλεγχο, αν πάρεις τρεις μαζί και βάζεις και το κουπόνι μου με 6 ευρώ, ξέρω εγώ κάπου εκεί. Είναι τζάμπα. Για αυτό που θα γλιτώσεις αν υπάρχει ζημιά. Αυτά. Επόμενο επεισόδιο της σειράς με τα μοντέλα. Θέλω να γράψετε από κάτω. Βασικά είδα ότι είχε απήχηση. Δηλαδή εντάξει, δεν κάναμε τα τραλαβιού, αλλά αυτοί που το είδαν από κάτω γράψανε. Είχαμε subscribers καινούριου που ήρθαν λόγω του είδους, μάλλον κάτι διαφορετικό. Θέλω να κάνετε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο. Αν θέλετε αυτή τη σειρά ένα μοντελάκι το μήνα, ξέρω ένα μοντελάκι κάθε 20 μέρες, να γράψετε από κάτω ότι σας αρέσει. Κάντε like, κάντε subscribe εγγραφή. Αν είστε στο είδος αυτό και θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε έτσι αυτό το review που θα κάνουμε. Σήμερα θα είμαστε καλύτερα από το προηγούμενο. Γιατί βρήκαμε ότι το iPhone μπορεί να κάνει close-ups,
Όχι με τον τρόπο που το κάναμε εμείς. Έχει άλλο τρόπο. Το ρυθμίσαμε τώρα και θα βγουν σωστά. Θα δείτε λεπτομέρειες του μαξιού και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον ξανακάνουμε το S2000 για να σας το δείξουμε σε όλο το μεγαλείο, γιατί λίγο το φάγαμε με το εθολή κάμερα. Οπότε τα πλάνα θα είναι εντυπωσιακά. Θα σας δείξω βασικά, θα έχω βάλει στην εισαγωγή πριν κανένα δύο πλάνα έτσι λίγο να πέσουν τα σαγόνια. Μάλλον. Ναι, μάλλον. Θα τους το δείξουμε ή θα το έχουμε πάλι με μπλερ κουτάκια. Δεν ξέρω. Εγώ λέω να το βάλεις με μπλερ. Μπλερ, εντάξει, δεν θα έχετε δει τίποτα. Πάμε να τα δούμε τώρα. Δοκιμάζουμε νέα πράγματα από ό,τι βλέπετε στο κανάλι. Να έχουν αγωνία. Ναι, suspense. Δοκιμάζουμε νέα πράγματα στο κανάλι. Θέλω να μας στηρίξετε σε αυτό. Αν σας αρέσει φυσικά, όχι με το ζόρι. Δεν μας τρώνε χρόνο από τα κανονικά project. Δηλαδή, κάποιοι γράφουν ότι μην ασχολείσαι με αυτά τώρα γιατί έχεις άλλα project. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή τη στιγμή το skyline, ας πούμε, είναι στον κανάτσιο. Το impress είναι για βάψιμο. Εγώ δεν έχω κάτι να κάνω, δηλαδή ότι θα έτρεχα και θα έκανα κάτι και είμαι εδώ και δεν τρώχω τα άλλα project. Είμαστε στην αναμονή. Αυτό γίνεται συχνά στα project car. Περιμένεις ένα μηχανικό, ένα φανοποιό, ένα κάτι της και όσο περιμένεις μπορείς να κάνεις άλλα βίντεο. Τα γυαλιά εδώ. Γιατί είναι ελληνικό. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι για προστασία, ρε, τα βάλανε. Ναι, γιατί είναι ελληνικά. Από βάθη Κίνας ήρθε. Τόσο πολιτισμό εξάγουμε στην Κίνα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Οπ. Φαίνεται τι γράφει. Δείξε εδώ. Πώς θεαματικά, πώς θεαματικά. Λοιπόν, ο σκοπός στα μοντέλα, γιατί άμα το αφήσετε ελεύθερο στα μοντέλα να αγοράζω τι να είναι, θα αγοράσω, θα φάω τα λεφτά μου όλα εκεί πέρα, όπως είπαμε, είναι ένα χόμπι που μπορεί να σε καταστρέψει. Αλλά ο σκοπός είναι να πάρω τα μάξια που έχω σε όσο πιο κοντινό γίνεται στο στυλ που έχω. Δηλαδή, μαύρο, μαύρο, εντάξει, τώρα δεξιά-αριστερό, τιμόνι, αυτό δεν μας πειράζει. Αλλά στην περίπτωση συγκεκριμένη, αν και θα πάρω ένα σούπρα άσπρο σαν αυτό, ίδιο, δηλαδή με το ίδιο body και το μαμά, φώτα τα πάντα όλα, για να είναι όσο πιο κοντινό γίνεται, έβγαλε μία εταιρεία, η Wellart, που είναι από τις δυνατές που λέγαμε, αν θυμάστε, έβγαλε η Wellart ένα μοντελάκι συλλεκτικό, τι σημαίνει συλλεκτικό, το βγάλαν σε 399 νομίζω ή 299, δεν θυμάμαι, θα το γράψω κάτω, το ψάξω, σας πω, κομμάτια, νομίζω 39. Το οποίο σημαίνει ότι τέτοια μόνο βγήκανε και θα υπάρξουν 399 κομμάτια. Το οποίο σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό θα ανέβει η τιμή του. Κατάλαβα τι εννοώ. Εγώ συνεχίζω να τα παίρνω σε καλή τιμή. Βέβαια, οι τιμές είναι 2-2,5-3 εκατοστάρικα, μίνιμουμ. Βλέπεις όμως κάποια συλλεκτικά αριθμημένα μετά από 5 χρόνια που βγήκανε, 7 χρόνια που βγήκανε που δεν υπάρχουν, τα οποία ανεβαίνει η τιμή του στα 4, 3,5, 4, 4,5. Οπότε υπάρχει εδώ ένα θέμα συλλεκτικότητας και τιμών. Εντάξει, δεν τα παίρνω για να τα πουλήσω τότε. Γάντια θα βάλω. Ναι. Σωστός. Βάλω. Θα βάλεις. Ωραία, θα βάλω. Θα κάνω ένα break. Κουτί. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι Supra, αλλά είναι tuned Supra. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν είναι stock. Stock έχω βρει από άλλη εταιρεία που θα σας πάρω κάποια στιγμή, μόλις παίζει χρήμα. Το συγκεκριμένο είναι μοντιφαρισμένο, δηλαδή βγάλανε, γι' αυτό έχει και τα εφέ, ζωγραφίες έξω και φωτιές και τέτοια. Είναι το... Δείτε και από πίσω τι λέει εδώ πέρα, δεν ξέρω. Το χρώμα του είναι τρελό, θα το δείτε. Οι ζάντες, τι άλλο καλό έχει η Wellart. Η Wellart έχει ξεκινήσει να κάνει κάτι πολύ τρελό, το οποίο είναι ότι οι ζάντες είναι με μαγνήτες πάνω, οπότε μπορείς να αρχίσεις να αλλάζεις ζάντες. Έχουν βγάλει συλλογή με ζάντες μόνο, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να αρχίσεις να βάζεις τη ζάντα που θέλεις. Δηλαδή JR3, ξέρω εγώ, ξέρεις, σε γνήσιες, ξέρω εγώ, τώρα μάρκες. Έχουν βγάλει και τις BBS που φοράει το δικό μου. Οπότε μπορώ να αγοράσω εγώ σχέδια τις ζάντες και να τις βάλω σε αυτό. Καταλαβαίνετε. Αυτό το κάνει μόνο η Wellart αυτή τη στιγμή. Κάτσε να φέρω. Κάνε ένα break να φέρω τα γαντάκια. Συνεχίζουμε. Να μιλήσω στον καμερά μου. Μην κάνεις pause, γιατί εγώ τα θέλω ξεχωριστά κομμάτια. Οκ. Οκ. Εντάξει, καμεραμάν. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλεις τα γαντάκια σου. Και θα σου πω α80. Δεν χρειάζεται. Νομίζω. Άνοιξες. Wow. Επίσης,
Αγοράζω πια μόνο εταιρείες που δίνουν τον κινητήρα ξεχωριστά. Όπως ήταν το S2000, το θυμάστε, που έδινε τον κινητήρα ξεχωριστά. Για να μπορείς να το βάλεις σε stand, καταλαβες. Και να έχεις και το αμάξι του κινητήρα. Αυτό που θέλω να κάνω στα κανονικά μου αμάξια δηλαδή, που θέλω να έχω... Θα τον ανοίξουμε. Θα τον ανοίξουμε πρώτο, ναι, αλλά δες εδώ. Για πόσο ωραίο είναι αυτό. Δες εδώ. Οι έξτρα ζάντες, οι οποίες είναι οι BBS οι δικές μας. Αυτές τις πήρες έξτρα δηλαδή. Ναι, αυτές εδώ, όχι, τις δίνει με αυτό, αλλά μπορείς να τις αγοράσεις και έξτρα. Okay. Είναι BBS. Έχουμε φωτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, δείτε το κόλλο με την κάμερα τώρα. Θα μπορέσεις να πλησιάσεις. Όχι. Θόρωσε. Πάντα, ας κάνει focus. Να είμαστε, μπήκες ή είναι τέτοιο. Και τα λάστιχα πάνω, δες τη γράφουν. Ναι. Έχουν το σχέδιο των ελαστικών, ρε φίλε. Mm-hmm. Δείτε εδώ. Τα μπουλόνια στο κέντρο. Δείτε τι γράφουν τα ελαστικά, βγάζεις τίποτα. Ναι, τόγιο. Αλάκα. Πού έχουν φτάσει. Έλα από εδώ. Πρόξεις γράφει, ναι, πρόξεις. Τόγιο πρόξεις. Εδώ είσαι. Ναι, ναι. Τη διάσα στη γράφη. Δεν είναι δυνατό. 2.25. Το threadware. Λοιπόν, ξανακάνε τώρα focus. Κατάμε τις ζάντες δίπλα για να τις αλλάξουμε. Εδώ έχουμε ένα γρανάζι χρονίσματος. Πανάκι για να το καθαρίζεις. Α, αυτοί έχουν άλλο. Θυμάσαι το άλλο τι τεχνική είχε για να ανοίγεις πόρτες και τα σχετικά. Ναι. Ένα κλειψάκι. Αυτοί έχουν βεντιζούλα. Καλό κουτί με την έννοια ότι δεν έχει τα 1002, είναι πιο μικρό από το άλλο. Το θυμάσαι. Yeah. Εδώ θέλει κόψιμο γύρω-γύρω. Χωρίς να κόψουμε το μοντελάκι. Ελπίζω. Όπα. Ετοιμός. Αποκαλυπτήρια. Πάμε. Είναι Midnight Purple βαμμένο. Το βγάλανε. Με τι φάση με χαρτοπετσέτες. Λοιπόν, επειδή περνάει μέσα από ενός φίλου μου στην Ελλάδα, τον Ντένι, αν θυμάστε, λέω τώρα μήπως ο Ντένις κάνει τα μαγικά του και έχει βάλει τα ελληνικά χαρτιά εκεί και εδώ. Το άνοιξε για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι ο Κινέζος μου το έστελνε, ο Ιαπωνέζος τι ήταν, να μου το έστελνε με χαρτοπετσέτες. Να μην κρατζουνιστεί. Και αυτή η κοντροφορά είναι ωραία. Ναι, σαν την JR κάποια είναι. Αυτή έχει πιο ωραίο κουτάκι στην έννοια ότι είσαι κατευθείαν έτοιμος. Και είναι βιδωμένο, ναι. Οκ, καλά πάει. Θα κάτσε να δω από κάτω τι χρειάζεται. Ω, ναι, σταυρούς βίδες. Τσεκάρουν πόσο safe είναι η... Θα το χαλάσεις. Όχι, ελπίζω. Το χρωματάκι αντιγιά, ε. Ναι, κάτσε να κόψω και από εδώ για να μπορείς. Το χρώμα είναι αυτό, είναι το συλλεκτικό του, καταλαβες. Έτσι είναι όσο τα βγάζουν τα χρώματα τα μαμά. Και τα καθίσματα μέσα διχρωμιά. Ναι, κόκκινο μαύρο, καγκουρίστικο. Κοίταξε, πήγα να το βγάλω σε καγκουρίστικο αυτό, ρε φίλε. Αλλά θα δείτε και το μοτεράκι τι λεπτομέρειες έχει στο φτιαγμένο. Δηλαδή δεν είναι απλά λέμε ότι είναι φτιαγμένο. Φαίνεται το χρώμα. Ναι. Αριστερό, αριστερό τίμονο. Θα δείτε πόσες λεπτομέρειες έχει μέσα. Το οποίο με το κάνουμε βέβαια πρέπει να... Φαίνεται το χρώμα. Φαίνεται. Αυτό είναι το συλλεκτικό, ότι είναι αυτό το χρώμα, Midnight Purple και... Άντε, ας δείξουμε εδώ, μια που κάθεται έτσι ωραία και όμορφα εδώ πέρα. Ας δείξουμε το... Και τα φανάρια σαν τα δικά σου φοράει, ε. Ναι. Έλα, καλό μου. Πάτε βεντούζα. Το κάνω επαγγελματικά. Έχει πάλι σίδερο. Βλέπεις. Κάρμπον μέσα, ξέρω. Ναι, καρμπονίλα. Βλέπεις. Είναι καλή κάμερα τώρα. Κάνεις... Ναι, πάτε πιο κοντά. Μπορείς να κάνεις στα focus τα διάφορα εξαρτήματα. Απίστευτο. Το τι λεπτομέρεια έχουν βάλει. Δεν υπάρχει.
Το σωληνάκι στο μοτέρ δεν στον αναθυμιάσουν που γίνεται από τη μία στην άλλη. Κάτσε λίγο. Κράτο φως, κράτο φως. Περίμενε, περίμενε. Κάνω τη μαγεία. Περίμενε. Έλα, καλό μου. Παλεύω να σηκώσω το δεύτερο. Το κουμπιστήρι, το οποίο μου το βάζεις, να το βάζεις εκεί. Άντε, γεια. Είναι καλό το φως. Ναι. Φαίνονται λεπτομέρειες. Ναι. Παιδιά, όντως. Δείτε το καπάκι, δείτε. Το καπάκι εκεί, που έχει πάνω. Εδώ την μπαταρία, δείτε. Λεπτομέρειες. Το καπάκι εδώ, δες, του νερού. Του νερού, ναι. Παιδιά, ναι, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο πολύ έχουμε ζουμάρει. Την τροχαλία χρυσή μέσα, δες. Το καπάκι του νερού μπροστά, εδώ. Το κλασικό τέτοιο που γράφει τα χρώματα και πόσα μπαρ. Τροχαλία. Εντάξει, τα βλέπετε τόσο κοντά. Αν το δείτε από μακριά, τα μάτια μας δεν μπορούν να τα δουν αυτά που βλέπουμε τώρα. Το κάρμπον, δες, πόσο πετυχημένο είναι. Απίστευτο. Δεν υπάρχει. Αλλά και είναι απίστευτη λεπτομέρεια. Δείτε εδώ τα ρελέ. Εδώ τα ρελέ, εκεί. Απίστευτο. Πάνω στην εισαγωγή που έχει ένα χαρτί εκεί που γράφει κάποια πράγματα. Μαλάκα, είναι, παιδιά, δεν μπορεί, το μάτι μας δεν μπορεί να δει αυτά που βλέπετε. Και εμείς μέσα από το κινητό το βλέπουμε. Πώς τα βγάλαν σε print αυτά, δηλαδή πώς έγινε αυτό σε print πάνω τόσο λεπτομέρεια. Είναι, μιλάμε τώρα όχι για χιλιοστό του χιλιοστού, thousandth. Δηλαδή πώς βγάλανε thousandth. Με όλα τα μαμά, έτσι, τα χαρακτηριστικά που έχει. Δηλαδή, εγώ που το έχω το αμάξι είναι το κλασικό του καπάκι, τα... όλα, μόνο η μπάρα λείπει, μπάρα θόλων δεν έχει και περίεργο. Βαμμένο στο χρώμα του μαξώματος και το τέτοιο, λοιπόν, κάτσε να κλείσω λίγο εδώ. Στο μεταξύ, από εδώ έτσι πως το πιάνει η γωνία, φαίνεται η πόρτα λες και είναι άλλο χρώμα σε σχέση με το υπόλοιπο. Αλήθεια. Είναι το... Ευαγγεστείτε, δεν έκανε καλή δουλειά. Όχι, είναι επειδή είναι το χρώμα. Ναι, ρυδίζει, ρε, βλεδίζει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πίσω. Πορπαγκάζ. Μια που είναι σταθερό πάνω στη βάση του τώρα, θα το βγάλω εγώ σε λίγο. Αλλά μου αρέσει που είναι σταθερό εδώ στη βάση του πάνω. Βολεύει στο να. Πάω που έχουν πολύ πράγματα. Καλά, το χρώμα δεν υπάρχει, έτσι. Ναι, μην τα έλπω. Όχι, ρε φίλε. Να πώς πρέπει να είναι το εσωτερικό μας. Το μαξί είναι... Δεν είναι το τάργκα, γιατί στο τάργκα εδώ έχει δύο τσουνιά. Δεξιά αριστερά που είναι για να πιάνουν το τάργκα. Μαλάκα, βελούδο. Μην το... αλλά δείτε τις λεπτομέρειες πίσω, τι, πόσα λεπτομέρειες έχει. Εδώ έχει ακόμα και το... Τη ζώνη. Αυτό που πατάς για να... που σηκώνεις για να πέσουν τα καθίσματα. Ναι, εδώ, πάω στη μέση εδώ. Τη ζώνη, κάτσε να δείχνω με ένα άπεξ. Ζώνη, εδώ. Τη ζώνη δείτε εδώ πέρα. Εδώ, τη βλέπεις. Τη βλέπεις. Ναι. Η λεπτομέρεια δεν υπάρχει, Μάγκες. Δεν υπάρχει. Ότι κρατάει πάνω το τέτοιο, κρατάνε τα... Τα μοδοσεράκια. Ναι. Πάμε μέσα. Μια που είναι και ψηλά, αυτό βολεύει και μετά θα το βγάλω, θα ξεβιδώσω. Να το δούμε από κάτω. Με τη βεντούζα, πραγματικά. Έτσι, μπράβο. Κάτσε να βάλω έτσι το φως. Να δείξουμε την πόρτα. Εδώ. Πού το θες? Δεν βολεύει έτσι. Κάνεις σκιά. Έτσι καλύτερα. Πάνε πιο κοντά, γίνοντα. Δεν υπάρχει. Απίστευτο. Και τα όργανα μέσα φαίνονται, το μεταξύ. Θερμοκρασία, στροφόμετρο.
Ωραία. Ναι. Τα καθίσματα, καγκουρίστηκα, το πάτωμα, οι γρίλες, το μεντεσέ, εκεί σαν το μαμά και μέσα. Μαξί, το άλλο που θέλω να πάρω, της LCD, μέσα είναι πιο καλό. Ναι. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, ναι, ναι. Μέσα έχουν δώσει πόνο. Όχι ότι αυτό δεν είναι καλό. Αλλά το άλλο, το LCD μέσα είναι... Εδώ στο κάθισμα δείτε τα όργανα που... και τη ζώνη εδώ. Πάμε κάποια άλλη πόρτα. Ρε, κράτα λίγο. Από την πεντούζα σου. Την πεντούζα πρέπει να βγάλω το... Εντάξει. Το χρώμα όντως είναι απίστευτο. Είναι άντεγιά, άντεγιά. Στο μάτι φαίνεται πολύ καλύτερο το εσωτερικό. Τώρα έχουμε πλησιάσει τόσο πολύ που φαίνεται ότι πλαστικό. Με το μάτι δεν φαίνεται πλαστικό. Νομίζω ότι είναι μαμά. Αλλά σας λέω, η LCD που θα πάρουμε ένα... Κάτσε να βγάλω το παράθυρο για να... Βγαίνουμε. Ξέρω εγώ, θα βγαίνουνε. Μην κάνω πνευματικά και θα βγαίνουν. Μπορεί να βγαίνουν. Μπορεί να βγαίνουν σε αυτό. Κόσπισε μόλις το πήρα, λέει. Σας λέω, η LCD που βγάζει το άλλο, το stock ara stock, είναι πολύ πιο... Α, βρήκα τι είναι αυτό, νομίζω. Λοιπόν... Και οι δαγκάνες είναι βαμμένες στο χρώμα του αυτοκίνητου. Δες εδώ. Το ξέρεις, το είδες. Δες εδώ. Περίμενε. Περίμενε. Ναι, θα το βγάλουμε και θα τη ζούμε από κάτω. Χαραχτές οι δίσκοι, ναι. Οι δίσκοι. Δες εδώ. Καλό. Το μαμά καπάκι, αν θες μπορείς το αλλάξεις. Ναι, αυτό πρέπει να μπει. Α, και πινακίδα. Αντί για να γράφει Supra, JDM πινακίδα. Το καπάκι πρέπει να μπει. Εντάξει, έχει το βαμμένο στο χρόνο του μαξώματος, φίλε. Για να γράφει το 3.000 πάνω. Λοιπόν, θα το βγάλουμε τώρα, ξεκλειδώσουμε, για να το δείξουμε από κάτω την εξάρτηση και τα συστήματα και να αλλάξουμε και ζάντες έτσι για το... Να βάλουμε το GPS που είναι σαν τις δικές μου. Μαξί είναι βαρύ, φίλε. Είναι die-cast metal. Δεν είναι... Είναι βαρύ. Θα κυνηγήσω κάποια στιγμή το άσπρο αυτό, που δεν είναι συλλεκτικό, το βρίσκεις ακόμα. Δεν ξέρω αν θα βρω δεξί-αριστερό. Αλλά εκείνο είναι stock, ara stock, δηλαδή είναι πιο stock πεθαίνεις. Αλλά νομίζω ότι το εσωτερικό είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο... Από αυτό. Πολύ πιο... Είναι εμφανές πιο... Όπως το βλέπω εγώ σε review στο internet, στο YouTube, το εσωτερικό στο μαμά εκείνο της LCD έχουν κάνει, δηλαδή έχει λεπτομέρειες στα καντράν στη μέση, ενώ αυτό είναι πλαστικό. Ναι, εκεί ναι. Έχει τα κουμπάκια με αυτοκόλλητο πάνω, ας πούμε, το air conditioning και τα σχετικά. Που κάθεσαι και λες, ρε φίλε, πώς τα κάνανε αυτά. Ωραία. Και αυτό. Είναι. Πλακώνονται αυτά τα δύο, τα συγκρίνουν και πλακώνονται στήθος με στήθος. Φίλε. Πόσο θα σας ξεβιδώσω, δηλαδή. Πάρε αυτό από εδώ. Και μας λείπει ένα τέτοιο. Α, εδώ μέσα, εντάξει, δεν έφυγε αυτό. Τσουλάει. Τι έχει από κάτω.
Μου. Τι ήταν αυτό. Μπήκε και στη θέση του τέτοιο. Τι φάση. Φίλε, ανοίγει και μπαίνει στη θέση του κατευθείαν από μόνο του. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Τι φτιάξαν οι άνθρωποι. Κοίτα. Ανοίγει κλάνκι κατευθείαν εκεί. Κατευθείαν εκεί. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Εντάξει, οπότε το κρατάμε αυτό κλειστό. Πάμε να δούμε από κάτω τώρα. Τα πάντα όλα. Το τιμόνι στρίβει. Μαξί, πάντα σε όλα που έχω δει μέχρι στιγμής. Το τιμόνι στρίβει περισσότερο από τα αριστερά παρά. Δεν έχει. Κουνιέται και η μαργέρα μέσα, τη βλέπετε. Ναι. Το LCD που λες, αυτό το. Α, βρήκαμε και πώς είναι το από κάτω που ψάχναμε του. Του Μίκα Παντέσσερα. Έτσι. Λοιπόν, στο LCD αυτό βγαίνει και βλέπεις μέσα όλα εδώ το ψυγείο και αυτά από κάτω. Άλλη μια μαγιά το LCD. Σοπα, ναι. Αντίγραφο. 136 από 39. Το βλέπεις. Εδώ, εδώ, εδώ. Ναι, ναι, ναι. 138. Πω, πω, δεν βλέπω μόνο. Παιδιά, είναι τόσο μικρά. 135, εδώ δες πολλαπλούς συνδέσμους. Τους βλέπεις. Πολλαπλή σύνδεσμη. Μαξί, δες εδώ την ανάρτηση. Τι βλέπετε. Το βλέπεις που δουλεύει. Ναι. Δουλεύει η ανάρτηση. Ναι. Δουλεύουν οι σύνδεσμοι και τα λατήρια στα αμορτισέρ. Μπλε λατήρια. Ναι, και έτσι βλέπεις και την τέτοια. Τη γεωμετρία. Δηλαδή στο μαμά το αμάξι, αυτός είναι ο κόντρα, αυτός είναι για το. Αυτός είναι που ρυθμίζει το κάμπερ, ο μπροστά. Αυτό το μικρό. Όχι, το κάμπερ το ρυθμίζει ο μεγάλος αυτός, γιατί κάνει τη ρόδα έτσι, και αυτό είναι το toe-in, αυτός ο μικρός ή ο πίσω. Και η ξαδημισούλα καμένη, ε. Ναι. Εδώ είναι το πλαστικό που είχαμε, αυτό είναι μεταλλικό, που είναι πλαστικά, που πάνε οι γραμμές πίσω. Αυτό εδώ είναι που κόβαμε ράβαμε εμείς, γιατί μας είχαν κόψει το πάτωμα, θυμάστε. Τα σωληνάκια τη... ναι, ναι. Το φρένο. Και μπροστά ανάρτηση. Όλο το ψαλίδι, δες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς αλλάξουμε τις ζάντες. Έχουμε και το μοτέρ να δείξουμε μετά, αλλά πάμε στις ζάντες πρώτα. Α, δεν είναι μαγνητή, είναι κουμποτές. Okay. Έτσι πως το βλέπεις το ίδιο, μου φαινόταν ότι είναι από μαγνήτη. Ναι. Πάλι άνοιξε αυτό. Λοιπόν. Α, το τραβάς και γεννή. Ναι, έχει η μαγνήτη. Το βλέπεις. Mm-hmm. Ναι. 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 Καλό. Καλύτερο. Ναι. Μα και, πιο, και, πιο, το... και πιο μεγάλες είναι νομίζω. Δες. Να το δείξουμε αυτό. Να δούμε τα μέγεθη, τι γράφει. Α, όχι, αυτές είναι μπροστά. Τι έβαλα τώρα, έβαλα μπροστά ή έβαλα πίσω. Είναι ασύμμετρες, ρε φίλε, οι άλλες. Είναι ασύμμετρες. Το βλέπεις. Το βλέπεις με ασύμμετρες. Λοιπόν, από πλάκια δεις. Περίμενε. Αυτή λέει 2,45. Ναι. Αυτή λέει 2,25. Αυτή λέει 2,45. Αυτή είναι 2,45, αυτή είναι 2,25. Μα φαίνεται από δίπλα, δες. Ναι. Άρα αυτές είναι πίσω. Μπροστά σωστά τη βάλαμε αυτή, να. Να βγάλουμε και την άλλη. Αυτές τη γράφει, για να δούμε, έτσι από περιέργεια. Δύο είκοσι πέντε. Λοιπόν, κουμπάω κάπου μαλακά θέλω. Φοβάμαι ρε φίλε. Ναι, αυτή είναι χοντρή.
Okay. Τα φρένα τα είδαμε. Και γυρνάει η δισκόπλακα μόνο μέσα στο φρένο. Μέσα στη δαγκάνα. Δεν υπάρχει. Μπήκε. Και τελευταία. Έτοιμο. Ρε γκαράζ version. Νομίζω με τις άλλες πιο ωραίες ήταν. Με τις μαύρες. Mm. Όχι ρε, χρυσό. Αλητεία. Δεν ξέρω το κατά πόσο ταιριάζει με αυτό το δείξω χρώμα. Δείξω το τιμόνι, το δείχνεις που στρίβει μέσα. Ναι. Κάντο. Είναι φυράμισο, ε. Δεν υπάρχει. Μπαμ, κρύφτει κάτω. Μπαμ, εδώ κάνεις μια, το χρώμα. Αληφή. Μετά θα πας για αληφή. Εντάξει, δεν έχω τι να πω. Είναι απίστευτο. Καλό, ε. Πολύ ωραίο. Πολύ ένα, ωραίο. Δύο, τρία. Πολύ ωραίο. Μαλάκα, έτσι όταν σαν... Ναι, ανοίγει και μπαίνει κατευθείαν. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία που έπιανε, ένα πίσω, άρα το ένα είναι πίσω. Άρα έτσι να μπει. Έτσι να μπει. Okay. Πάμε να δούμε το μοτέρ. Ζάτσε τα καμπάκια τους. Γράψτε από κάτω σχόλια. Ωραίο, έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε μία τζαμαρία που να έχουμε... Τα μοντελάκια αυτά μέσα. Ναι. Και αυτό είναι μαλάκα. Κάβλα. Αυτό είναι χωρίς καπάκι. Φαίνονται και οι πολλαπλασιαστές. Περίμενε. Ναι. Μήπως πρέπει να δω το καπάκι. Περίμενε. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εδώ είναι. Ναι. Και εδώ λεπτομέρεια φουλ. Ας το δείξω μπροστά. Τροχαλίες, τα πάντα όλα. Απίστευτο. Κάτσε να δώσουμε φωτισμό και στο iPhone. Έλα, παίξε πάρα. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Πάνω τα καλώδια δες. Πώς τα υπολογιστές είναι αυτά. Όχι, είναι αναθυμία, υποπιέσεις. Πολύ λεπτομέρεια, ρε φίλε. Παιδιά, με το μάτι δεν την πιάνει το μάτι μας όλη τη λεπτομέρεια. Με το μάτι μας δεν την πιάνει τη λεπτομέρεια όλη. Η βάση που ψάχναμε, πόσο καιρό. Τη βλέπεις από εκεί. Ναι. Το κάρτερ από κάτω, μπροστά. Κάτσε βάλει το καπάκι. Το δυναμό. Φαίνεται από εδώ. Δεν ψαστές πάνω. Κάτι κουνούσε και μιλάνε μέσα. Τι εννοείς. Τα γρανάζια. Τι κουνούσες τώρα. Το καπάκι έβγαλα. Α, οκ. Okay. Κουνήθηκαν τα καλώδια και κουνιούνται μέχρι μέσα.
Αυτά. Μέχρι κάτι που μείνει. Ναι, είναι λαστιχένια γι' αυτό. Ναι. Δείξε πάρα πολύ που σας θες. Το μάτι δεν τα πιάνει αυτά που σας δείχνει η κάμερα τώρα. Πραγματικά. Μόλις τραβάμε την κάμερα, απλά βλέπουμε τη λεπτομέρεια, αλλά το μάτι δεν μπορεί να την πιάσει. Εδώ, ας πούμε, πάνω στο καπάκι, πώς γράψαμε αυτά τα γράμματα που το μάτι μου εμένα δεν μπορεί να διαβάσει τι λένε. Και όχι επειδή έχω κάποια μοιοπία ή κάτι. Εδώ πάνω. Τι γράφει. Διαβάζει τι γράφει. Είναι ανάποδο. Two way. Γίνεται το κανονικά, ρε. Δεν βλέπω. Τρεις χιλιάδες. Τρεις χιλιάδες. Twin, turbo. Twin. Two-way, twin turbo, λέει. Ναι. Wait. Το έχουμε το καπάκι μέσα στο original. Μπορούμε να το βγάλουμε για να δούμε είναι ίδιο. Φίλε. Τα διαβάζεις και γράφει όντως. Ναι. Αυτό, παιδιά, εγώ το βλέπω με μια κουκίδα πάνω στο μοτέρ. Θα το δεις μετά, στο βίντεο. Ξεζούμε, να δεις, ξεζούμε. Δείτε, τι ήταν αυτό που σας έδειχνε. Πού ήτανε. Εκεί πάνω. Μια κουκίδα. Εντάξει. Τα μάτια μας δεν μπορεί να το κάνει focus εκεί πέρα. Κάποιοι έχουν το iPhone. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, κλείσιμο. Αυτό δεν έχει... Γερανό, για γερανέ, να κρατάει. Για όχι. Να τον κρατάει, δεν έχει. Όχι. Σας ξαναλέω, αν σας αρέσουν τα βιντεάκια αυτά, να βγάζουμε ένα στα τόσο, οπότε μπορούμε να έχουμε κάποιο μοντελάκι. Περιμένω και άλλο μοντέλο. Έχω πάει ήδη στο τρίτο. Εκείνο θα πέσει το... Θα γουστάρετε πολύ, τέλος πάντων. Να μην αρέσει κουβέντες. Εσύ ειδικά θα τρελαθείς. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Να βάλουμε και ένα ρο τώρα μέσα. Βέβαια. Γιατί με κάνετε παράπονο ότι σε έχω ξεχάσει. Θα μου πεις και τι τα κάνεις αυτά. Τίποτα. Κοίταξε, μπορείς να κάνεις μια όμορφη... Μπορείς με τζαμαρία, με φωτισμό. Και εκτός από τα αμάξια που τα βάζεις έτσι να κάθονται εκεί, ξέρω εγώ. Έχει και μπορείς να πάρεις γκαραζάκια, σπιτάκια, χαζομαρίτσες. Χωρίς το αφρολέξι και θα το βάζεις, έτσι κανονικά. Ναι. Απλά σου λέω ότι μπορείς να έχεις και τέτοιο. Γερανούς, ράμπες. Να κάνεις ένα γκαράζ ψεύτικο, ξέρω εγώ. Και ανθρωπάκια. Ναι, έχει ανθρωπάκια. Έχει χαρακτήρες από το Initial D, τον Μπούντα και αυτούς που θα καπνίζουν. Ξέρεις, τους βάζεις δίπλα σου να κουμπάμε στα αμάξια και έτσι. Στο μέγεθος σωστό, τόση ξέρω κάπου βγαίνει. Και φτιάχνεις μια κατάσταση και ένα ψεύτικο. Άλλοι έχουν και τα βάζουν μέσα, τα βγάζουν έξω και καλά παρκάρουν. Αν δεν έχεις τα μεγάλα. Επίσης είναι πολύ πιο οικονομικό. Να το πάρεις και να το οδηγάς. Δεν καίει τίποτα. Δεν καίει τίποτα. Το άλλο το βάζεις και όλο κάτι βγαίνει. Δεν μ' άρεσε εμένα το χρώμα πριν το πάρω. Δεν είχα τρελαθεί με το χρώμα. Και όχι ότι έχω αλλάξει τελή γνώμη. Στο Supra πάνω έτσι, το χρώμα σαν χρώμα, το Midnight Purple, σε ένα GTR, ας πούμε, R34, είναι γνωστό ότι είναι απίστευτο, αλλά στο Supra, να πούμε ότι εδώ πίσω αυτό είναι το Bossé το ηχείο, που το είχαν μόνο τα κουπέ, όχι τα τάργα, Bossé ηχείο. Έχει από κάτω, γύρω-γύρω πήγαινε κάτι πλαστικά για να κάνουν μπασοκαμπίνα, και αυτό είναι το μπάσο υποτίθεται. Τις λεπτομέρειες στο τζάμι, φίλε, στο τζάμι τα... Για, ναι, το... για να ξεθολώνει. Πού είναι η μπεντούτα. Ξαναδείξουμε από εδώ λίγο. Μέσα. Και το χρώμα που λέτε δεν με τρελάνει στο συγκεκριμένο, αλλά... Εντάξει. Ωραίο. Νομίζω το LCD που θέλω να πάρω σου δίνει ή το Wellart το άσπρο. Σου δίνει εδώ μπροστά να αλλάξεις το λιπάκι ή το LCD κατεβάζει το μαμά λιπάκι. Έχει το μαμά λιπάκι που κατεβαίνει από κάτω. Μήπως ήταν σε αυτό και το είδα. Όχι, αυτό έχει λιπάκι custom. Είναι πάνω. Είναι κάποιο μοντέλο, το έχω μπερδέψει τώρα λίγο. Κάποιο μοντέλο το οποίο το ένα σου βγάζει αυτό το λιπάκι και μπορεί να βάλει πολύ χαμηλό σαν αυτό που θα αγοράσουμε, που έχω στον προφυλακτήρα. Και το άλλο κατεβάζει κλαπ από κάτω το spoiler του μαμά. Γιατί έχει και αυτό active aero κάποιες γενιές. Σαν το... Ναι, ναι, μέσα έχει ένα κουμπί και κατέβαζε λιπάκι από κάτω. Επίσης ένα άλλο σου δίνει πλαϊνά spoiler άλλα. Μπορεί να είναι το άσπρο το Wellart, δηλαδή όχι αυτό φτιαγμένο, το άσπρο, το μη συλλεκτικό. Θα τα δω λίγο και θα σας τα δείξω
Λοιπόν, αυτό που σας είπα, αν σας άρεσε, το κλείνουμε εμείς τώρα, γράψτε από κάτω σχόλια, κάντε ένα like, ένα subscribe, να έχουμε και λίγο τέτοιο content που και που, δεν θα ήταν άσχημο πιστεύω. Κάτι το διαφορετικό, αλλά ναι, θα ωραίο. Δοκιμάζουμε διάφορες εταιρείες, δηλαδή όχι μόνο, τώρα πήγαμε Wellart, την άλλη φορά είχαμε, πώς τη λέγανε την άλλη, τέλος πάντων. Ο Μη ξεκινούσε. Ναι, σκάλουμε από φάει τώρα. Και θα δοκιμάσουμε διάφορα. Την LCD θέλω να δοκιμάσω που είναι καινούργια, αλλά πολύ καλή λένε. Και θα δούμε. Και αν πάνε όλα καλά, μπορούμε να κάνουμε extend, δηλαδή να μεγαλώσουμε και σε άλλα μοντέλα, όχι μόνο αυτοκινήτων και άλλα πράγματα. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστήθηκα. Μ' άρεσε πολύ. Και κάποια στιγμή προτζεκτάκι να βάλουμε μια τζαμαρία κάπου όμορφα εδώ μέσα, ίσως πίσω από εδώ και ανάμεσα στα δύο αμάξια. Μια ολόκληρη τζαμαρία και να έχει μέσα το αυτοκινητάκι αυτά που θα μαζέψει. Άντε και στο επόμενο ρότορα.